Άσυλο στο γεροκομείο της Βάρδας βρήκαν 17 οικονομικοί μετανάστες από την Ρουμανία, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης από ομοεθνείς τους στην περιοχή της Βουπρασίας. Για το θέμα έχει ήδη στα χέρια της καταγγελίες και έχει παρέμβει η Ασφάλεια Αθηνών, όπου σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλίας διερευνά την υπόθεση και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι μετανάστες έχουν πέσει θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης από τους ομοεθνείς τους σε ό,τι αφορά την εργασία τους σε περιοχή της Βάρδας αλλά και τα ημερομίσθια που τους καταβάλλονται, όπου όπως όλα δείχνουν δεν έμεναν ακέραια στα χέρια τους. Επίσης εξετάζεται η περίπτωση να εμπλέκονται στην υπόθεση και Έλληνες, όπου σε συνεργασία με τους Ρουμάνους εκμεταλλεύονταν τους εργαζόμενους. Οι Ρουμάνοι μεταφέρθηκαν από τους καταβλισμούς τους χθες βράδυ και βρήκαν άσυλο στο Ίδρυμα Άγιος Νικόλαος του γυροκομείου της Βάρδας μετά από συνεννόηση του Μητροπολίτη Ηλίας κ. Γερμανού και του Διευθυντή του Ιδρύματος Πατέρα Σπυρίδωνα Τσαγκρή με τις αστυνομικές αρχές. Εγώ ως όφυλα και η Εκκλησία βέβαια βρίσκεται πάντοτε στον άνθρωπο, μη γνωρίζοντας και μην κρίνοντας ούτε από την εθνικότητα, ούτε από το χρόνο, μα ούτε από κάτι άλλο, δεδομένου την εικόνα Θεού. Τηλεφωνήθηκα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίας κύριο Γερμανό, ο οποίος μας έδωσε και την εντολή να προχωρήσουμε σε ό,τι ζητήσουν και είναι ανθρωπίνως δυνατό, βέβαια, σύμφωνα και με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Έτσι, με εντολή δικιά μου ετοιμάστηκε ένα δείπνο αρκετά καλό, γιατί οι άνθρωποι ήταν νηστικοί. Γύρω στις 9 και 4 περίπου ξεκίνησε, μας έφεραν οι αστυνομικοί όλο αυτόν τον κόσμο. Έφαγαν στην τραπεζαρία του Ιδρύματος. Εν συνεχεία είχαν ετοιμαστεί τα δωματιά τους, όπου και ανέβηκαν, πλήθηκαν και κοιμήθηκαν απόψε εκεί, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και αρκετά κουρασμένοι. Έχετε ενημέρωση αν θα συνεχίσουν να μένουν ή θα φύγουν? Αυτό που τώρα μπορώ να σας πω είναι ότι μάλλον σήμερα, από ό,τι με διαβεβαίωσε χτες ένας αξιωματικός των Αθηνών, θα φύγουν από την Βάρδα. Μάλλον για απέλαση, κάτι τέτοιο δεν μπορώ να ξέρω. Πιστεύω ότι σήμερα θα φύγουν. Αλλιώς όσο μπορέσουμε θα τους κρατήσουμε προκειμένου να τους περιθάλψουμε και εμείς όσο μπορούμε. Οι άνθρωποι αυτοί, εμφανώς τρομαγμένοι και ταλαιπωρημένοι, ανέμεναν σήμερα το πρωί αν τους παραλάβει αστυνομική δύναμη προκειμένου να φύγουν από την περιοχή. Από τα ελάχιστα ελληνικά που μιλούσαν κάποιοι, όπως ανέφερε και ο διευθυντής του Ιδρύματος, έδωσαν να καταλάβει ότι έμεναν αρκετό καιρό σε περιοχή του πρώην Δήμου Βουπρασίας και εργάζονταν υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Από νοήματα και αυτά, το μόνο που μπόρεσα να συμπερασματικά να σας πω είναι ότι εργάζονταν για χρόνο, για καιρό εδώ σε κάποια πόλη ή χωριό του κάμπου της Ηλίας, μάλλον σε αγροτικές εργασίες, και υπήρχε κάποιο πρόβλημα διαβίωσής τους, τώρα οικονομικό, που δεν πληρώνονταν ή κάτι τέτοιο. Ακούστηκαν πολλά, βρέθηκαν από τον τόπο τους εδώ, βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρω σε τι συνθήκες ζούσαν και πώς διαβίωναν. Και είναι φυσιολογικό να είναι φοβισμένοι και βέβαια και πεινασμένοι και κουρασμένοι. Ο άνθρωπος όταν έχει προβλήματα και αντιμετωπίζει διάφορα, είναι φυσιολογικό να μην αντιδρά έτσι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην περιοχή λειτουργεί κύκλωμα αλλοδαπών που δρά σε βάρος άλλων αλλοδαπών και η Ασφάλεια Αττικής έχει στα χέρια της συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε το κύκλωμα και συνεχίζονται οι έρευνες για να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία και να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση της υπόθεσης αλλά και πόσα χρήματα κατέληγαν στα χέρια των εκμεταλλευτών.